Πάντα. Πάμε να δούμε ζυγούς όμως εμείς, γιατί εδώ πέρα και ο Ερμής που περνά στο ζώδιο των διδύμων βοηθάει πάρα πολύ και ο ήλιος σε μια περίοδο γενικά που δεν βοηθάει πάρα πολύ με την έννοια ότι είναι μια κοπιαστική, απαιτητική περίοδος, κυρίως το κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά, με τα θέματα της οικογένειας, του σπιτιού. Υπάρχει αυτός ο άξονας ο οποίος με κάποιο τρόπο έτσι σας δημιουργεί διάφορα ζόρια. Μέσα σε όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο υπάρχει κάτι θετικό που είναι αυτή η είσοδος του Ερμή στους διδύμους, πολύ βοηθητικό σε ό,τι έχει να κάνει και με την πνευματική εργασία και με θέματα που αφορούν σπουδές και με επαγγελματικές εξελίξεις που αφορούν στο μέλλον σας, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει και με ταξίδια. Άρα αξιοποιήστε αυτή την περίοδο μέχρι τις 4 Ιουνίου κυρίως, γιατί αυτό είναι και το πιο ας πούμε θετικό διάστημα για ό,τι αφορά εξελίξεις. Πάμε να δούμε Σκορπιούς. Για τους Σκορπιούς, εδώ πέρα τώρα και ο ήλιος και ο Ερμής μπαίνει μέσα σε ένα κομμάτι του οροσκοπίου σας που έχουν να κάνουν με το να τακτοποιήσετε πρακτικά ζητήματα και κυρίως τα πρακτικά των οικονομικών σας. Είτε αυτό σημαίνει να δείτε τι ακριβώς χρειάζεται να κάνετε για να μην έχετε πλέον οφειλές ή χρέη τα οποία σας βαραίνουν πάρα πολύ, να τα βάλετε μια τάξη, είτε απένει να δείτε τα οικονομικά μια συμφωνίας ή να μπείτε στη διαδικασία να κάνετε μια συζήτηση περί οικονομικών σε ό,τι αφορά τη δουλειά ή να ξαναβείτε θέματα μιας παλιότερης συμφωνίας, πώς μπορείτε να τα βελτιώσετε για να είναι τέλος πάντων κάτι πραγματικά πιο ιδανικό για σας. Γενικώς, πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας που κυρίως άπτονται της δουλειάς και των οικονομικών και ό,τι αφορά επίσης τακτοποιήσεις σε κληρονομικά θέματα, σε αγοραπολισίες, όλα αυτά μέχρι τις 4 Ιουνίου είναι στο προσκήνιο, σε προτεραιότητα και πρέπει να κάνετε τις ανάλογες κινήσεις και ρυθμίσεις εσείς Σκορπιοί. Πάμε να δούμε τοξότες. Μπράβο. Σου. Απέναντί σας και ο ήλιος και ο Ερμής από σήμερα μέχρι 4 Ιουνίου. Έχουμε πει ότι το απέναντί μας πάντα δηλώνει τους άλλους στη ζωή μας, τους σημαντικούς άλλους, τους συνεργάτες, τον σύντροφό μας, τους ανθρώπους με τους οποίους έχουμε μια πιο έντονη και πιο ζεστή σχέση, αλλά και από την άλλη πλευρά είναι σημαντική και στην εξέλιξή μας. Εδώ λοιπόν τώρα, περνώντας ο Ερμής απέναντί σας, σας βάζει σε μια διαδικασία διαλόγου, είτε στη σχέση σας, με τον άνθρωπό σας, να δείτε τι γίνεται με αυτή τη σχέση, πού πάει αυτή η σχέση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας Δίας στο ζώδιό σας, άρα για πολλούς τοξότες αυτή εδώ πέρα η χρονιά είναι μια χρονιά που μπορεί η σχέση να πάει κάπου αλλού, είτε σε συμβίωση, είτε σε γάμο, γενικώς κάπου αλλού. Από την άλλη πλευρά, όλο αυτό έχει να κάνει και με συνεργασίες. Είναι μια περίοδος για να συζητήσετε θέματα συνεργασιών ή μπορεί να υπάρχουν κάποιες προτάσεις, τις οποίες επίσης έχετε να δείτε και να δείτε τι σας συμφέρει τελικά, ώστε να αποφασίσετε. Υπάρχει λοιπόν μια έμφαση στην άλλη πλευρά. Και είναι και μια περίοδος βέβαια που έχει και πιο έντονο ανταγωνισμό. Νομίζω το έλεγα στην Κατερίνα την προηγούμενη εβδομάδα, το απέναντί μας η άλλη έχει στην παραδοσιακή αστρολογία να κάνει και με τους φανερούς εχθρούς μας. Δηλαδή αυτούς οι οποίοι μπορεί να μας ανταγωνίζονται. Άρα είναι μια τέτοια περίοδος για εσάς αγαπητοί τοξότες, όχι όμως με την ένταση που έχουν οι εγώκεροι αυτή εδώ την περίοδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί απέναντι από τους εγώκερους είναι ο Άρης τον καρκίνο. Άρα το πλαίσιο είναι ένα πλαίσιο λίγο πιο απαιτητικό και κουραστικό, αυτό που λέγαμε και χτες, και θα εξακολουθήσει να είναι έτσι μέχρι και την πρώτη μέρα του Ιουλίου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τώρα έρχεται από σήμερα Ερμής κυρίως και ήλιος, που είναι μέσα στο κομμάτι που αφορά την καθημερινότητά σας, την επιβαρύνουν με την ανάγκη να κάνετε αρκετά πράγματα, να συζητήσετε αρκετά πράγματα, να δείτε σε ό,τι αφορά... Συγγνώμη, έχουμε πάει εγώ καιρό. Ναι. Μάλιστα. Α. Εντάξει, γιατί δεν το... Α, το συνέδεσα λίγο με τον τοξότη. Ναι, οκ, εγώ φταίω, ίσως δεν το έκανα αντιληπτό, αλλά πήρα την ευκαιρία, άβρεξα την ευκαιρία από τους τοξότες που έχουν απέναντι τον Ερμή, για να πω για τους εγώκερους που έχουν απέναντι τον Άρη στον καρκίνο. Καθημερινότητα λοιπόν της δουλειάς, ενδεχομένως να κάνετε και δύο διαφορετικά πράγματα ή μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείτε για λόγους επαγγελματικούς, να προκύψουν κάποια ταξίδια ή μπορεί τέλος πάντων να δείτε λίγο πιο πρακτικά ζητήματα που μπορεί να αφορούν και τους ανθρώπους που δουλεύουν για εσάς,
γιατί ο έκτος οίκος έχει να κάνει και με αυτούς οι οποίοι μας εξυπηρετούν ή εργάζονται για εμάς. Και αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να μπείτε στη διαδικασία πρόσληψης κάποιων ανθρώπων ή γενικώς να βρείτε τη σχέση σας με αυτούς τους ανθρώπους. Όλα αυτά λοιπόν μέχρι τον Ιούνιο. Πάμε να δούμε υδροχόους. Για τους υδροχόους είναι μια καλή συνθήκη το γεγονός ότι μπαίνει ο Ερμής στους διδύμους και ο ήλιος στο ίδιο ζώδιο. Ευνοεί πάρα πολύ. Ευνοεί καταρχήν οτιδήποτε έχει να κάνει με το μυαλό σας, με την κρίση σας. Να είναι δηλαδή λίγο πιο σωστή, πιο αντικειμενική, ώστε να ξέρετε τι είναι αυτό το οποίο θα επιλέξετε. Από την άλλη πλευρά είναι μια περίοδος που αν έχετε μια ιδέα σε σχέση με τα επαγγελματικά σας ή σε σχέση με κάτι που αφορά ένα στόχο σας, μπορεί πιο εύκολα τώρα να σας... Λέει, Ιασημίνα, υδροχό, σωστά. Να σας ακούσουν και οι άλλοι και να δουν με ένα θετικό μάτι, να ακούσουν μάλλον με ένα θετικό αυτή, αυτό που έχετε να τους πείτε και μπορεί να σας βοηθήσουν κιόλας να το πραγματοποιήσετε, να το υλοποιήσετε. Πέρα από αυτό, πέρα από το επαγγελματικό κομμάτι, το κομμάτι των σπουδών που βοηθιέται πάρα πολύ και ό,τι έχει να κάνει με προσωπικές σχέσεις, ερωτικές σχέσεις, νέες ιστορίες, νέα φλερτ, παίζουν πάρα πολύ για τους υδροχόους. Ενώ για τους λατρεμένους, ηχθείς, να πούμε ότι... Όχι θέμα... λατρεμένους απλά. Αγαπημένους, αξιοσέβαστος. Έχει περάσει το όριο αυτό. Να σας πω κάτι, είναι σαν την αλφαβήτα. Τι θυμάστε, το α και το ω. Έτσι. Το α και το ω, το κρυό και το ηχθείς. Ποια λέξη είναι αυτή που έχει το α, που αρχίζει από α και τελειώνει σε ω. Αγαπώ. Αγαπώ. Τέλεια. Τελειώσαμε. Έτσι. Αγαπούμε λοιπόν τους ηχθείς που θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι, ό,τι έχει να κάνει με το χώρο του σπιτιού, είτε αυτό μπορεί να αφορά μια ανάγκη να αλλάξετε χώρο, μπορεί να είναι μια μετακόμιση, ανάγκη να αλλάξετε μέσα στο χώρο του σπιτιού κάποια πράγματα ή από την άλλη πλευρά, αν έχετε στο μυαλό σας να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, όλα αυτά φαίνεται ότι από τώρα, ειδικά μέχρι τις 4 Ιουνίου, θα σας απασχολήσουν περισσότερο. Όμως εδώ ο Ερμής είναι σε ένα ζώδιο που είναι κόντρα με το δικό σας. Και αυτό τι σημαίνει, πρέπει να προσέξετε αρκετά την κρίση σας και τις υπερβολές. Ειδικά το λέω αυτό σε όσους μπορεί να σπουδάζουν και σε αυτή την περίοδο να έχουν εξεταστικές κτλ. Κτλ. Το έλεγα και χθες, θέλει προσοχή, ειδικά για τα μεταβλητά ζώδια, για να μην κάνετε λάθη από επιπολαιότητα. Αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσημα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσημα. Και τώρα. Δέκα δεύτερα. Σήμερα έχω γενέθλια και γίνομαι 18. Σε αγαπάω. Αν μπορείς, όνειρό μου είναι να μου μιλήσεις. Μπορείς να μου πεις το χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε, για όνομα του Θεού. Χρόνια φυσικά, πολλά. Μας το πούμε. Και κοιτάξτε τώρα, δείτε μια κοινοτομία που θα κάνουμε. Από εδώ που είμαστε, ναι, θα καλωσορίσουμε βεβαίως τον MasterChef.